Κοίταξε, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, σημαντική για την πόλη, διότι με αυτά τα δύο μνημόνια που υπογραφήκανε, το ένα με τη ΓΕΟΣΕ για τη δημιουργία του πράσινου σταθμού, του πράσινου σημείου για τη μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών και την χρησιμοποίηση του τρένου σαν μέσο μεταφοράς οικολογικού και πολύ πιο φθηνού από τα αυτοκίνητα στο σταθμό, στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στη Σύνδο, είναι μια ένδειξη σοβαρότατη το πόσο σοβαρά έχει πάρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο θέμα της ανακύκλωσης. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σχίζα, στο πρόσωπο του οποίου βρήκαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτή την καινοτομία, αν θέλετε, της χρησιμοποίησης του τρένου σαν μέσο μεταφοράς για υλικά τα οποία αλλιώς θα δημιουργούσαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο στοιχείο, για μένα η Χρυσή Αυγή, εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Με την έννοια πια το ότι η μισαροδοξία και το μίσος το οποίο κυρίζει στη Χρυσή Αυγή δεν έχει θέση σε αυτή την πόλη. Η δημιουργία του σταθμού, η δημιουργία του μουσείου και του εκπαιδευτικού κέντρου για το ολοκαύτωμα, το οποίο είναι ένα μνημόνιο που υπογράφηκε από την Ισλαμική κοινότητα, την ΓΕΟΣΕ και το Δήμο Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο σημείο που είδατε στις φωτογραφίες, είναι μια ιστορική ευθύνη της πόλης, όχι υποχρέωση, είναι ευθύνη της πόλης για την ανάδειξη της ιστορίας της, το σεβασμό στους συμπολίτες που χαθήκανε όπως χαθήκανε και φυσικά δίνει το στίγμα του φρονήματος της πόλης. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα σε αυτό το τομέα, αλλά τουλάχιστον σήμερα σηματοδοτείται η μέρα που ξεκινάει αυτή η προσπάθεια.